Προτείνω να βάλουμε και την Μαρέα την Αντωνογιαννάκη, neakrete.gr, εδώ στη στουντιακή μας παρέα, για να πάμε στο Ναύπλιο. Καλησπέρα, Μαρέα. Καλησπέρα και πάλι. Εύη, τι θα δούμε εκεί στο Ναύπλιο? Θα δούμε εντυπωσιακές φωτογραφίες από φλαμίνγκο, τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους γύρω από το Ναύπλιο. Ένα φαινόμενο το οποίο κάθε χρόνο, νομίζω, όσοι βρεθούν στην περιοχή το συναντούν, ωστόσο κάθε χρόνο παραμένει εντυπωσιακό. Συγκεκριμένα 50 φλαμίνγκο ξεκουράζονται στην παραλία του Ναυπλίου. Βλέπουμε χαρακτηριστικά βέβαια την φωτογραφία και προτείνω να πάμε στο Ναύπλιο να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Κοστούρο. Δήμαρχε, έχει και περιορισμένο χρόνο, αλλά μας περιμένει ο Δήμαρχος και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Πώς είστε? Καλά εσείς? Εμείς εδώ είμαστε καλά και αν δείτε και το πλάνο θα καταλάβετε ότι πουθενά καλύτερα. Το Ναύπλιο είναι πάντα ωραίο, χειμώνο καλοκαίρι. Δίπλα στις ομορφιές της Κρήτης. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Ακριβώς, έχουμε και τις ομορφιές και άλλων περιοχών της χώρας, μεταξύ αυτών και του Ναυπλίου. Και σε αυτό το ξεχωριστό σκηνικό, το ειδηλιακό που διαμορφώνεται καθημερινά εκεί παραλιακά στο Ναύπλιο, ήρθαν να προσθεθούν και τα φλαμίνγκο, σωστά, Δήμαρχε? Έτσι ακριβώς. Είναι μια ατραξιόν, γιατί ακριβώς απέναντι από την παραλία του Ναυπλίου, σε πολύ μικρή απόσταση, σχετικά 2-2,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, υπάρχει ένας υγροβιότοπος απολύτου προστασίας. Το απολύτου προστασίας έχει να κάνει με το φεκ το οποίο διέπει την περιοχή, όμως όταν μιλάμε για την πραγματικότητα θα το βάλουμε σε εισαγωγικά το απολύτου προστασίας. Παρότι δεν το προστατεύουμε έτσι όπως θα έπρεπε, τα πουλιά, τα αποδημητικά το προτιμούν και δύο φορές το χρόνο, τις περιόδους μετανάστευσης και στις αρχές της άνοιξης και στις αρχές του φθινοπόρου, έχουμε αυτό το υπέροχο θέαμα που βλέπετε από τα φλαμίγκο, αλλά και από άλλα αποδημητικά πουλιά, τα οποία στη μετανάστευσή τους ξεκουράζονται, σταματάνε λίγο εδώ για να ξεκουραστούν, είτε φεύγοντας για πιο ζεστές περιοχές, όπως γίνεται αυτή την περίοδο, την περίοδο Σεπτεμβρίου, νωρίτερα λίγο, είτε ερχόμενα από τις ζεστές περιοχές για να πάνε σε πιο δροσερές. Δήμαρχε, αυτό αποτελεί και ατραξιόν έτσι, για όσους τουρίστες, φαντάζομαι, που βρίσκονται ακόμα στο Ναύπλιο. Τα φωτογραφίζουν, έρχονται για να το δουν δηλαδή από κοντά αυτές τις δύο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Είναι χόμπι τους η φωτογράφηση των άγριων πτηνών. Νομίζω ότι δεν το έχουμε αναδείξει όσο πρέπει. Υπάρχουν πολλά βήματα να κάνουμε ακόμα και για την προστασία του υγροβιότοπου, που είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει, και την ανάδειξή του ως προορισμού για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για να δουν αυτό το θέμα. Δήμαρχε, είναι αυτός ο περίφημος θεματικός τουρισμός και πολύ καλά κάνετε και τονίζετε ότι δεν τον έχουμε αξιοποιήσει ακόμα. Πόσα εφόδια, πόσα έχουμε στα χέρια μας γενικά στην χώρα μας που πρέπει να τα δούμε με περισσότερη ζεστασιά, προκειμένου βέβαια να έχουμε και τη σχετική ανταπόδοση. Έτσι ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της πλεονεκτήματα, τη δική της προστιθέμενη αξία σε διάφορα στιγμή θα έπρεπε να τα εκμεταλλεύεται. Σε εμάς φανταστείτε τώρα το Ναύπλιο που είναι τόσο φημισμένο για την ομορφιά του, για την πολιτιστική κληρονομιά του, για την ιστορία του, για το καλά διατηρημένο ιστορικό του κέντρο. Έχει και αυτό το οποίο βλέπετε, το οποίο είναι εντυπωσιακό όταν βλέπεις αυτά τα πουλιά με φόντο το μπούρτζι. Θεωρώ ότι είναι μια εικόνα ανεπανάληπτη. Δήμαρχε, το μήνυμα που στέλνει το Ναύπλιο στην Κρήτη ποιο είναι σήμερα απόγευμα Δευτέρας? Πρώτα να ξέρετε ότι σας αγαπάμε. Αυτό να το ξέρετε και έχει να κάνει με προσωπικές σχέσεις. Το γνωρίζουμε. Αλλά και με αδελφοποιήσεις που υπάρχουν από κοινότητες του Δήμου, με κρητικές κοινότητες. Έχουμε κρητικούς πολλούς εδώ στην περιοχή μας. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι πρέπει, επειδή έχουμε πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά και σε ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν, πρέπει να ευημερούμε όλοι παρέα. Σωστά. Και αυτό σημαίνει ότι συνεργασία και συνέργεια είναι το μυστικό και ενότητα. Να είστε καλά, βέβαια, Δήμαρχε, συμφωνούμε. Καλό απόγευμα, με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.